Λοιπόν, ήρθε η ώρα, μας αξίωσε ο Θεός, να ξανακάνουμε ευρωπαϊκό βίντεο στο YouTube. Λίγο... Όχι, δεν πειράζει. Καταλαβαίνουμε. Μήπως πονάς για κάτι. Πού? Πονάρε. Λοιπόν, Ολυμπιακός Arsenal, το βιντεάκι το οποίο θα ανέβει στην πλατφόρμα του YouTube μας έστειλε. Αν θέλουμε! Όχι, αν θέλουμε, αυτό ήθελα να πω ότι μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν: σας παρακαλώ, δώστε μας ακόμα μια ευκαιρία. Επειδή έχει γίνει χαμός τώρα σε IGTV, Facebook πεταράδες, Vimeo πεταράδες, όλα αυτά τα πολύ γνωστά social media. Και μας λέει: σας παρακαλώ, δώστε μας μια ευκαιρία, έχουμε αλλάξει. Λέμε εμείς θα το δούμε αυτό, θα σας δίνουμε μια ευκαιρία ακόμα και ανεβάζουμε ξανά YouTube, παιδιά. Είναι σαν να σε παίρνει τώρα η πρώην σου και να σε παρακαλάει. Να. Εμείς παίζουμε μπάλα συνέχεια σε άλλα πράγματα. Εμείς παίζουμε μπάλα σαν τον Ολυμπιακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια. Okay. Εμείς παίζουμε μπάλα παντού. Δεν είναι βραβεία, κάνουμε, βραβευόμαστε στο εξωτερικό. Τώρα το YouTube ασχολούμαστε. Σωστό. Εντάξει, απλώς επειδή είχαμε μια καλή σχέση μέχρι στιγμής, είπαμε να δώσουμε ακόμα μια ευκαιρία. Να δούμε πού θα πάει αυτή η σχέση. Να δούμε. Μίσους και πάθος. Να δούμε γιατί πολλά γκέλ έχουν γίνει. Έχουν γίνει πολλά γκέλ και επειδή πολλά γκέλ έχουν γίνει, αλλά ετοιμάζουμε και πολλά guest τα οποία έρχονται. Τους είπαμε εμείς ετοιμάζουμε guest. Θέλετε να τα ανεβάσουμε εδώ. Αν δεν θέλετε, στα τέτοια μας τα ανεβάζουμε και αλλού. Σωστό. Και είπαν αυτοί, όχι, ανεβάστε εδώ. Μετά εμείς είπαμε, όχι, δεν ανεβάσουμε αλλού. Και όλο αυτό το παραμύθι. Λοιπόν, σήμερα έχει Masterchef. Ελπίζουμε αύριο που θα κάνουμε το βιντεάκι της Super League να έχουμε βάλει 2-3 πραγματάκια ωραία. Να έχει ξαναμπεί η κυρία Γιώτα, αυτό ελπίζουμε όλοι. Αυτό δεν θα γίνει, λογικά. Δεν θα γίνει. Αλλά θα κεφαλικό. λοιπόν, είπα όλα τα φωνήματα σε 30 δευτερόλεπτα. Και άλλη γλώσσα κιόλα, όχι τη ελληνική. Είμαι σίγουρο ότι θα φύγει ο Φωσφόρο. Πιστεύω ότι. Α, ναι, αυτό από τα σκετσάκια. Πιστεύω ότι θα του βάλουν να μαγειρέψουν κρέπα. Να κάνουν κρέπα. Νομίζω ότι είναι εύκολο, όπως και τα αυγά. Δεν είναι εύκολο. Αλλά να σου πω κάτι. Ξέρεις ποιος αγαπάει την κρέπα, Ο ραπ. Η κόρη του ραπ. Για να δούμε λίγο το βίντεο και να δούμε πώς ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζεται στα social media και στα βίντεο που κάνει, ένας σκληρός, άτεκτος με την άποψή του, γίνεται. Αμέσως αλλάζει, μαλακώνει και γίνεται ένας τρυφερός πατέρας που προσφέρει στο ημίχρονο ενός σημαντικού αγώνα την δυνατότητα να πάει στην κόρη του μια κρέπα. Ναι, έτσι, να το δούμε λίγο. Η Ευγενούλα θέλει κρέπα. Ρε μαλάκα, είναι δίπλα η κρεπερή. Και σε παίρνει ένα τηλέφωνο η Ευγενούλα για να την παραγγείλεις από τη δουλειά. Δεν πειράζει. Καθόλου κακομαθημένη δεν την έχει. Κρέπα στο ημίχρονο για να την πα στην Ευγενούλα. Μαλάκα, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ σπουδαίο λόγο για να καταλάβουμε. Ένα σπουδαίο παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί δεν πρέπει να κάνετε παιδιά. Ναι. Για τον οποίο λόγο θα σα γλεντάμε μέχρι να μπείτε στο γιο στην κάσα. Είναι ένα σπουδαίο λόγο για να μην το παίζουν κάποιοι σκληροί. Δεν αναφέρομαστε στο ραπ. Γιατί όταν θα έρθουν τα παιδιά θα μαλακώσετε. Όλοι μαλακώνουν. Ειδικά αν είναι κόρη, Ναι. Και ειδικά και αν είναι κόρη. Γιατί στο γιο σηκώνει το τηλέφωνο και σου λέει το πράγμα, λέει άντε βρε μαλακισμένο. Καταλαβες. Μαλακή, υπάρχει μια κοινωνική διάκριση. Υπάρχει. Καταρχάς, ρατσισμός απέναντι στους άνδρες υπάρχει. Ξεκάθαρα. Full. Δηλαδή υπάρχει φοβερά μεγάλος διαχωρισμός των δικαιωμάτων. Ναι. Είναι το μαγικό. Και ξεκινάει από μικρή ηλικία από τη βλέπω. Πόσα απόπειρες βιασμού γυναίκα σε άνδρα έχεις ακούσει? Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Γιατί δεν γίνονται? Σίγουρα γίνονται. Άρα ντρέπεται ο άντρας να το πει. Ντρέπεται να το πει και. Να το δηλώσει. Δεν θα το πιστέψουν κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Άντε ρε βλάκα το πούνε. Και θα το πούνε. Και γιατί ήρθες να δηλώσεις από πυροβολή σου. Ας καθόσουν. Ας καθόσουν, ναι. Γιατί δεν ήθελες. Ναι, γιατί δεν ήθελες. Άλλο που είσαι αδερφή, θα πούνε. Ναι, μπράβο. Κάναμε στη θέση που δεν άδεσαι να βρει. Ναι, άλλο που οι άλλοι μπορούν να είναι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Ναι. Κάρο με ρόδες. Ναι, σαν αυτή από το δεκόπανι που έλεγε Χέλι μου που τον κυνηγούσε. Μπράβο, Χέλι. Χέλι, που το έλεγε, Χέλι, γλιστράς, όλο γλιστράς, δεν μπορώ να σε πιάσω. Με το ψάλτι να πάει. Όχι, βρε. Λοιπόν, καινούργια μπλούζα Βιέννα. Την έβαλε, Ναι, την έβαλα, γιατί έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Φοβερή Βιέννη, πολύ ωραία, πολύ, δεν έχω πάει, αλλά καλή παιχνίδι. Α, ναι, εγώ θα πάω τώρα. Στο λέω τώρα μια πολύ ευκαιρία. Ναι, κοντά. Έβγαλε Ryan Erdős, ότι ποιο είναι η πιο φθηνή βολωτέα. Θα πάει ο Βολωτέο. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά θα πάω με Austrian Airlines. Ένα θέο δε. Σταμάτα! Σταμάτα! Όχι, λοιπόν. Την Βολωτέα θα πάτε, θα σα αφήσει να μπει στο Βολουντάρι. Βολωτέα θα πάει μέσα στι Ισπανίε, μου έλεγε. Θα σα αφήσει, πού θα σα αφήσει στο Σαν Σεμπαστιάν και θα πάτε με τα πόδια που έχει ρίξει. Συμπληρώσαμε νομίζω το τρίλεπτο, τετράλεπτο τη άκυρη εισαγωγή και μπορούμε να πάμε στο λόγο για τον οποίο είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το Ολυμπιακό Arsenal. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η μόνη ελληνική ομάδα που συνεχίζει και παίζει στην Ευρώπη. Δύσκολος αντίπαλος, Europa League, να πούμε ότι έχουμε και Champions League, μας ζητάνε πάρα πολύ να ασχοληθούμε. Έχει ένα ωραίο ματσάκι Ατλέτικο Μαδρίτης Λίβερπουλ και μέσα σε όλη τη φάση τώρα με ευρωπαϊκά και τσουλού που επιστρέφουν έχουμε
και την απόφαση για τη City που έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία σε όσους δεν γνωρίζαν. Ναι, λέγεται ότι θα χωρίζουν το Manchester στα δύο. Ναι, ναι, όχι. Εγώ το άκουσα τώρα από ασφαλή πηγή ότι πήρε ο Μασούντ, ο πρίγκιπας Μασούντ δεν είναι αυτός που έχει. Νομίζω, ναι. Πήρε τον Γιώργο το Σαββίδη, γιατί τον Ιβάν δεν μπορούσε να τον βρει. Ναι. Και το ρώτησε τι να πιάνει τα βήματα ώστε να... Για να χωρίσουν την Αγγλία στα δύο. Όχι, για να πάρουν πίσω την απόφαση, να αλλάξουν την απόφαση. Ναι, αυτό, για να χωρίσουν για την Αγγλία. Είπε το πρώτο βήμα είναι να βγάλεις τον πρόεδρό σου να πάει στο κανάλι. Ποιο κανάλι έχετε, του λέει εσείς. Ναι. Εμείς δεν έχουμε, Master TV, Master City TV. Βγάλ τον εκεί. Ναι, ναι. Εμείς είχαμε, του λέει ένα, και είχαμε μια εκπομπή. Τον βγάλαμε εκεί, κάνα συνέντευξη. Και έτσι ξεκίνησε η όλη φάση. Είναι εγχειρίδιο αυτό. Όπως δίνει, το έστειλαν με mail. Θα χωρίσει την Αγγλία στα δύο. Βέβαια στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία μάλλον, έχει και άλλους τρόπους. Μπορεί, δηλαδή, μπορεί να οδηγήσει εγώ τη Σκωτία να φύγει από την Μεγάλη Βρετανία, να κάνει κανένα τέτοιο ζωή. Δεν έχουν πει πάντως ότι θα κάνουν κάτι. Παρότι του είπαν ότι μπορεί να σου αφαιρέσουν και το πρωτάθλημα του 14. Με αξίζει, μια είναι απίστευτα μεγάλη για τη City, αν γίνει τελικά. Εκατοντάδες εκατομμύρια χάνει και φυσικά θα χάσει τους παίκτες, το Γουαρδιόλα, θα φύγουν όλοι. Εννοείται. Είναι τρομακτικό το θέμα. Βασικά είναι πρωτοφανές. Δεν είναι απλά. Βασικά έχουμε ένα Brexit ποδοσφαιρικό αυτό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Είναι πολύ σημαντικό και θα μπορεί να δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις. Βέβαια... Και το fair play να κουμπάει και τον Πάοκ. Δηλαδή το fair play υπάρχει θέμα και με τον Πάοκ. Ο οποίος γι' αυτό και δεν παίρνει παίκτες. Είναι και ένας από τους λόγους που δεν παίρνει παίκτες. Και προσπαθεί να διώξει και το καλοκαίρι λέει ότι θα διώξει πολύ κόσμο τον Πάοκ. Δηλαδή ό,τι μπορεί να πουλήσει θα το πουλήσει για να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Θέλω να πω ότι την κάνανε λίγο τη φάση εκεί πέρα οι Άγγλοι. Χωρίς να υιοθετώ. Λίγο τα μαγειρέψανε εκεί τα νομεράκια από ό,τι βγαίνει το ρεπορτάζ. Έτσι λέει ο Εύα. Του Ντέα Σπίγκελ. Όπως είπε και ο Μεξανίδης, εσείς τι είστε, τίποτα Άγιοι, είστε τίποτα ψάλτες. Σωστό και αυτό. Τίποτα ψάλτες είστε, ο Πλατινί που είναι. Ο Πλάτερ όλοι. Ο Πλάτερ αυτή που είναι. Και ο Ιφαντίνο δεν τον βλέπω και αυτός από κοντά. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε ψάλτες. Ωραία, εντάξει, είναι που θα κάτσει μπίλια όμως, εκεί έκατσε μπίλια. Ναι, έχει ωραία match Champions League, θα τα δούμε στην πορεία. Τι άλλο έχει, ρε, πες κανένα, αλλά έχει Real City, θα γίνει. Real City, θα γίνει, βέβαια. Γιατί ο Ολυμπιακός ξέρει τι λέει. Λέει ότι άμα δεν αποφασίσετε μέσα στην εβδομάδα τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν πάω στην Τούμπα να παίξω. Ασε τώρα. Μπορεί να το πει και Real, ότι εκεί. Καλά, μα έχει συνηθίσει. Το κύριο Ιφαντίνο θα του διώξει ή δεν θα του διώξει. Μα έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να μην βγαίνει να παίξει. Χαρτάκια θα έχει πάνω, κομφετή. Δύσκολα. Ναι. Θα βάλω κάνα το ξεβόλο πάλι για να κάνει το θαύμα του. Λοιπόν, έχει κι άλλα μας. Έχει Real City, έχει Chelsea, Bayern. Ωραία μας. Τότε να μιλυψία, πάρα πολύ αμφίροπο. Γενικά είναι όλα πολύ ωραία. Τότε Αταλάντα Βαλένθια είναι μόνο τώρα χωριμένο. Ναι, Αταλάντα Βαλένθια. Μέχρι Αταλάντα είναι ομαδάρα, έτσι παίζει πολύ ωραία. Η Αταλάντα είναι ομαδάρα και η Βαλένθια είναι ομαδάρα, οπότε. Η Βαλένθια είναι καλή, είναι, αλλά είναι λίγο πεσμένη. Λοιπόν, να πάμε στο παιχνίδι μας. Να πάμε, Ολυμπιακός που τούκατσε τον Τζόκερ και παίζει εντός έδρας με την Arsenal και καπάκι πάει να διεκδικήσει το προβάδισμα για τα play-off στην Τούμπα. Ναι, πραγματικά είναι δύσκολη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια έρχεται από πολύ πολύ καλές εμφανίσεις. Mm-hmm. Με τον Πανιόνιο τώρα ήταν 4-0 στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Και έχασε και ευκαιρία για να είναι 5-0. Έβγαλε το. Στο 24 βασικά ήταν 4-0. Έβγαλε το over 3,5 άνετα σφιστά που το είχαμε δώσει. Το οποίο το δώσαμε πριν το match για όσους μπερδεύουν. Ναι, γιατί το βίντεο, παιδιά, άνοιξε, το YouTube μας άνοιξε την Κυριακή. Οπότε το ανεβάσαμε και το βίντεο. Το είχαμε ανεβάσει ήδη, βέβαια. Δηλαδή, δεν δώσαμε τον Ολυμπιακό μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, τόσο. Πραγματικά. Και βλάκας να είσαι, αυτό δεν το κάνεις. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε. Εγώ, ο κόσμος το κρίνει. Εμείς είμαστε. 45.000 φίλοι. Λίγοι είναι. Ναι, λίγοι είναι, γιατί πάμε για 50 να δώσουμε το δώρο. Άμα έχουμε κανάλι μέχρι τότε. Άμα δεν έχουμε, ελπίζουμε να αρχίσουμε να λέμε στους χίλιους πρώτους στο νέο κανάλι που θα κάνουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ήταν καταπληκτικός. Βέβαια, βρήκε και έκανε. Εντάξει, να τα λέμε κιόλα. Βρήκε και έκανε με τον Πανιόνιο. Πολλά λάθη. Λάθη και από τον Κότνικ. Γενικά, πολύ καλός ρυθμός όμως από τον Ολυμπιακό. Και με το Φορτούνι σε καλή κατάσταση να βάζει ένα ωραίο γκολ. Και ο Χασάρ Κόκα έβαλε ένα γκολ. Και ο Ελαραμπή έβαλε δύο γκολ. Έχασε και είχε και το Κάρι. Γενικά. Σε διόρθωσαν οι οπαδοί από κάτω και είπαν ότι δεν είχε πει ότι ήταν φρουφρού ο Σισε. Για το Χασάν έλεγε ότι είναι σαν μπαλαρίνα. Τι είχε πει. Γήπα, συγγνώμη, ναι. Γήπας ρε, δεν είπε για το Χασάν. Εντάξει, με λεπτομέρειες τώρα. Ήταν γήπας, σαν γήπας πετάχτηκε. Όποιος είχε και κάτω, ήταν σαν γήπας πετάχτηκε και όντως. Το είπε ο. Μπαλομπαρίνη. Μπαλομπαρίνη. Και όχι, γιατί το λέμε. Μπαλομπαρίνη. Λοιπόν, ναι, ο Ολυμπιακός όμως παραμένει πρώτος, τα ξέρουμε όλοι, δεν αλλάζει βαθμολογία εδώ και αγοριστικές αρκετές. Και πάει στην Τούμπα αυτό το βίντεο που θα το κάνουμε στην πορεία. Ναι. Για να μην στην πουλά... Παρασκευή βασικά θα το κάνουμε, ναι. Στο λέμε από τώρα γιατί την Πέμπτη παίζει Ολυμπιακός. Οπότε... Να μην τα πούμε από τώρα. Κάντε το πρόγραμμά σας. Για το ντέρμπι που έρχεται. Δεν θα το πούμε τώρα. Θα τα πούμε τότε. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Θα πούμε τότε και για την ανακοίνωση του Κούγια. Ακόμα μια ανακοίνωση παύλα μνημείο για το σερβο πρωτοφολά. Ναι. Έτσι, θα πούμε και. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχει απόλυτα άδικο.
Δεν υιοθετώ αυτό το οποίο λέει, αλλά το να φέρνεις, αν να φέρνεις διαιτητή, φέρε κάποιον που δεν καταλαβαίνει. Ενώ δεν καταλαβαίνει από ποια πράγματα. Δηλαδή, Δανό, Σουηδό, Νορβηγό, Σέρβο, μη φέρνεις. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, Σέρβο, Ρουμάνο, Κροάτι. Γιατί? Μη φέρνεις τέτοιους. Γιατί είναι χειρότερο από εμάς, ρε. Γιατί είναι χειρότερο, ποιος το κρίνει αυτό? Η λογική και η αλήθεια. Ωραία, εγώ θα κάνω μια ερώτηση επειδή δεν είναι το βίντεο που πρέπει να μιλήσουμε. Φέρε Κύπριο άμα είναι. Γιατί, ακόμα χειρότερο. Γιατί στο Άρισα, στο ΑΕΛ ΠΑΟΚ είχε εξαιρετική και στο Άρισα δεν είχε. Ρώτα τον Περέιρα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο λογικό. Ρώτα τον Περέιρα, πού να ξέρω εγώ να σε απαντήσω. Ο Περέιρα αποφασίζει. Αποφάσισε ότι στο ΑΕΛ ΠΑΟΚ πρέπει να μπει ξένο. Και έφερε Σέρβο. Μάλλον του είπανε πολύ αργά. Και μόνο οι Σέρβοι ήταν. Μήπω δεν είχε Σέρβικο πρωτάθλημα. Το επόμενο μπορεί να φέρει Σουδανό. Από το τσιμπουτί που λέει. Ναι, μπράβο, ναι. Όχι. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι απορία άξιο. Θερμαστή, μήπως φέρει από το τσιμπουτί. Λοιπόν, για πάμε για Ολυμπιακό. Πώς θα παραταχθεί. Το θέμα είναι το εξής. Και τι θέλει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή πόσο θέλει να ασχοληθεί με την Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Ναι. Πόσο θέλει να δώσει έμφαση εκεί. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι να παίξει με βασική ομάδα κτλ. Θα έχει γεμάτο γήπεδο, παίζει με την Άρσεναλ, δεν μπορεί να διαφορήσει. Αλλά έχοντας και τον ΠΑΟΚ μετά από τρεις μέρες, πόσο εύκολο είναι να δώσεις όλη σου την ενέργεια το 100% και μετά να παραπέξει Τούμπα ένα ντέρμπι το οποίο δεν κρίνει τον τίτλο. Ναι, κρίνει αλλά μπορεί να κρίνει την πρωτιά όμως στην τελική. Ναι, βέβαια η πρωτιά τώρα που μιλάμε. Ο Ολυμπιακός είναι 2 βαθμούς μπροστά. Σωστά. Ναι. Αν νικήσει, πάει 5. Το οποίο είναι σημαντικό. Είναι διαχειρίσιμο. Δηλαδή μπορεί να πάει να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα. Θα αυτοκτονήσει δηλαδή άμα πάει με 5 βαθμούς προβάδισμα. 5 βαθμούς και χάσει το προβάδισμα. Το 5 είναι σημαντικό. Αν χάσει από την άλλη, πάει ένα βαθμό πίσω που είναι σαν να είναι μαζί, ρε φίλε. Ναι, είναι ένα παιχνίδι υπόθεση, ναι, θα μου πεις. Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πάει χάσει, ότι δεν τον νοιάζει να χάσει. Δεν πάει χάσει, αλλά σου λέει είναι το πρώτο παιχνίδι με την Arsenal εντός έδρας. Μήπως να τα δώσω όλα για να έχω πιθανότητες να περάσω και με τον ΠΑΟΚ. Να πάω να πω ότι OK, θα τα δώσω όλα για να νικήσω. Άμα δεν νικήσω, όμως δεν χάνει το πρωτάθλημα. Θεωρητικά το και η ισοπαλία στην Τούμπα είναι καλό αποτέλεσμα για τον Πορτογάλο Ολυμπιακό. Αλλά όπως είπες και εσύ, όμως, η νίκη όμως αλλάζει τα δεδομένα. Η νίκη τα αλλάζει. Εκεί πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Καρδινού Μαρτίνης έκανε ταξίδι άστραπη προς το Λονδίνο για να δει την. Τα πολλά με λίγα. Να κερδίζει την Newcastle. Όχι τόσο εύκολο όσο δείχνει το τελικό 4-0, γιατί τα δύο γκολ τα τελευταία πήγαν στο 90 και στις καθυστερήσεις. Ίσα είχαμε μας χαλάσει το 2-3 γκολ που δώσαμε. Λοιπόν, για να βάλει το τέταρτο στο 95, αφού η Άρσεναλ δεν μπορούσε να μείνει στο 3-0. Την είδα να κερδίζει πολύ άνετα. Μια Άρσεναλ όμως η οποία είναι. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η πιο μισητή ομάδα των ανθρώπων που παίζουν στοίχημα. Η Άρσεναλ, με ναι. Διαφορά. Είναι αυτό που λέμε, που λεγόταν και φέτος στο GNTM, πρώτη βγήκε η Τάδε, δεύτερη βγήκε η Τάδε, τρίτη βγήκε η Τάδε, τέταρτη βγήκε η Άρσεναλ. Ναι. Είναι η ομάδα που είναι συνυφασμένη την τέταρτη θέση. Είναι συνυφασμένη με τον Κουβά. Ναι. Πάντα σε πάει τον Κουβά, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ παλιά είχα τη Λίβερπουλ, βέβαια η Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια με τον Κλόπ έχει αλλάξει. Ό,τι και αν την παίξει στην Άστα, βγαίνει ανάποδα. Δηλαδή θα την παίξει να χάσει, θα κερδίσει. Αν την παίξει να κερδίσει, θα χάσει. Αν την παίξει την τριαγκόρ, θα βάλει κοίτα. Θα βάλει τέταρτο στο 95. Είναι αυτό το πράγμα με την Άστα, είναι ο κουβά. Δηλαδή, τέλος πάντων. Ελπίζουμε να αλλάξει με εμάς τώρα για το Ολυμπιακό Άστα. Λοιπόν, ο Μαρινάκη μπήκε μέσα, ωραίο. Θα κερδίσετε και τον Πάο και την Άστα, του λέει. Και αν θέλετε, γιατί ο Μαρινάκη είναι. Δεν θα πω τη λέξη. Είναι αυλωμένος αυτή την εποχή γιατί άνοιξε το Μέγκα. Μέγκα, έτσι, βέβαια. Ναι. Έκανε ένα από τα όνειρά του πραγματικότητα. Παίρνει την Νόβα. Μάλλον, ναι. Έτσι. Και σου λέει εντάξει, είμαι εγώ στα πάνω μου και θέλω και η ομάδα να συνεχίσει να είναι στα πάνω. Άκουσα τον ήχο του Μέγκα και να τρίχεσαι. Ναι. Τιριριν, τιριριν. Τώρα έχει ρετυρέ αυτή την ώρα. Ανελέητες οι επαναλήψεις. Τι ρετυρέ, παραπέντε, 50-50, εμείς και εμείς. Βέρασε δεξί. Δέκα λεπτά κήρυγμα, χαμούλης. Ευτυχώς έχει και τις ειδήσεις. Η ζωή της άλλης. Η ζωή της. Χαμός. Ό,τι έχει το δείχνει. Να πω βέβαια στα νέα, επειδή είπαμε τώρα τα τηλεοπτικά στα νέα της πόλης, έχουμε αρνητικά νέα γιατί κάτι κερδίζει, κάτι χάνει σε αυτή τη ζωή. Το Μέγκα άνοιξε, το Αρένα έκλεισε. Το ραδιόφωνο είναι από τα πιο γνωστά ραδιόφωνα το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Εντάξει, ναι, έγινε καλή προσπάθεια και με πολλά εφόδια και πολλά χρήματα να δίνονται. Αποδείχθηκε ότι. Δεν άντεξε, δεν πήρε τα νούμερα που ήθελε. Γενικά, πάντως έχουμε χάσει λίγο το μέτρο εδώ στη Θεσσαλονίκη γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αθλητικά ραδιόφωνα. Πλέον όχι. Και, εντάξει, ναι, ρε παιδί μου. Πλέον όχι. Πλέον είναι ουσιαστικά. Αρχίζει να πιστεύει και αυτό ρυθμίζεται η αγορά εδώ πέρα, όπως. Έτσι φαίνεται. Δεν υπάρχει. Η πίτα δεν του χωράει όλους, μάλλον. Δεν ξέρω. Υποψιάζομαι, φαντάζομαι. Είναι μικρή πόλη γενικά. Πάντως δεν είναι απίστευτο.
πώς τα τελευταία χρόνια με τον ΠΑΟΚ να κατακτά double, τρεις χρονιές κύπελο, να μειώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα αθλητικά, ας πούμε, στην πόλη. Δηλαδή κλείνουν και εφημερίδες, κλείνουν και ραδιόφωνα. Πόσο να ακούσουν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Πόσα να ακούσουν. Πόσα να ακούσουν. Δηλαδή θα επιλέξει ένα, δύο. Δεν γίνεται. Στις παλιές εποχές βέβαια υπήρχαν πολλά περισσότερα τότε που και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ας πούμε, δεν κάνανε κάτι αξιομνημόνευτο σε επίπεδο. Μόνο το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ είναι για τα ανάθεμα και για τις δύο ομάδες. Ο Ηρακλής μόνο είναι, αλλά πόσοι Ηρακλήδες ασχολούνται με τον μπάσκετ. Καλά, και ο Ηρακλής στο μπάσκετ δεν είναι ότι πάει να πάρει τον μπάσκετ. Ναι, απλά είναι στην κατηγορία, ας πούμε. Εδώ φτάσαμε, λέει. Ναι. Δηλαδή είναι λίγο θλιβερή η κατάσταση στην πόλη. Αν εξαιρέσει τα ποδοσφαιρικά τμήματα του ΠΑΟΚ, εννοείται κυρίως και του Άρη, που έχει στόχους και κάνει κάτι καλά, τα υπόλοιπα είναι νεκροταφείο. Λοιπόν, να πω λίγο τα στατιστικά. Ναι, για πες τα στατιστικά. Λοιπόν, να δω εγώ τώρα. Επειδή είναι πολλά τα στατιστικά, γι' αυτό προσδεθείτε. Βάλτε ζώνη. Ο Ολυμπιακός από το 2009 και μετά έχει 3 νίκες σε 4 μάτς εντός έδρας με την Arsenal. Τι λες. Ναι, ναι. Στην τελευταία τους βέβαια αναμέτρηση έγινε εκείνο το επικό το 0-3 με το hat-trick του Ζηρού στο 2015 σε μάτς που ο Ολυμπιακός προκρινόταν με 2 αποτελέσματα. Έχασε 0-3 και αποκλείστηκε. Είχε νικήσει μέσα στο Λονδίνο με τότε τον γκολ του Φιμπόγκασον του Ισλανδού 2-3. Μεγάλο διπλό για τον Ολυμπιακό. Από τα μεγαλύτερα, του Ολυμπιακού και του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Ναι. Αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την έδρα του. Να δούμε φέτος τι θα κάνει. Λοιπόν, οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν την νίκη στα 5 από τα 6 τελευταία εντός έδρας μάτς με ομάδες από την Αγγλία. Έτσι, έχει καλή παράδοση δηλαδή και γενικά με τις αγγλικές ομάδες. Έχει παίξει και με πολλές, ε. Έχει παίξει και φέτος. Έχει παίξει με την Tottenham 2-2. Η Arsenal απ' την άλλη έχει μόλις 3 νίκες σε 9 μάτς στην Ελλάδα. Έτσι, μόλις 3 νίκες. Έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ φυσικά και με τον Παναθηναϊκό κτλ. Μόλις μία ήττα στα τελευταία 12 εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτσα στον Ολυμπιακό γενικά και στο Champions League και στο Europa League. 8 νίκες σε αυτό το σερί. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η έδρα είναι πάρα πολύ σπουδαία υπόθεση για τον Ολυμπιακό. Με τον ΠΑΟΚ ήταν το παιχνίδι με την μεγάλη πρόκριση επί Αναστασιάδη. Έτσι, με τον κόλ του Βρίζα. Με τα παντοπούκαλα του Βεγγέρ. Ναι. Και με τον Παναθηναϊκό έχει και αυτό ένα ντεσού γιατί ήταν το φοβερό γκολ του Γκονζάλες από το κέντρο. Από τα καλύτερα γκολ που έχω δει ποτέ εγώ στην Ευρώπη, στις όλες τις ελληνικές ομάδες. Και του Γιανακόπουλου με την Πόρτο. Ναι, γκολάρα δεν λέω. Και κάποια από τον Ολυμπιακό με την Ρεάλ και τη Σάκη με την Ρεάλ που φοβερά γκολ ήταν. Και ένα ωραίο έχει βάλει ο Αλεξανδρής με τον Άγιαξ Ψαλιδάκη. Σωστό. Αλλά εκείνο του Έκη ήταν. Και ένα ωραίο φάλ που είχε βάλει η Άκη με τη Μίλαν. Ναι, καλά, ωραίο. Ποιο? Ζούλιο Σέζαρ. Ζούλιο Σέζαρ νομίζω. Όχι, νομίζω Ζούλιο Σέζαρ. Πού λέγαμε αυτό και το βίντεο βάλει τώρα καράφλα. Ναι, ναι, ναι. Να πω απ' την άλλη ότι η Arsenal έχασε μόλις μία φορά στα τελευταία 11 μάτς γενικά. Δεν είναι πιστική. Έτσι, με τον Αρτέτα στον πάγκο, φυσικά έχει την αλλαγή με τον Έμερι που έφυγε και εμπιστεύτηκαν τον Αρτέτα. Δεν είναι πιστική, δεν παίζει πάντα καλά. Σε πολλά μάτς είναι κακή, σε κάποια μάτς είναι καλή, δεν βγάζει άκρη με την Arsenal. Είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό από το πουθενά και είναι μια ομάδα που μπορεί να έρθει στο Καραϊσκάκης και να λιώσει. Δηλαδή, ή του ύψους ή του βάθους. Προφανώς και έχει περισσότερη ποιότητα από τον Ολυμπιακό, έτσι εννοείται αυτό. Έχει μέσα παικταράδες, Λακαζέτ, τον Παμεγιάν, παγκόσμιο κλάδι παίκτες. Αλλά αυτό πολλές φορές δεν είναι αρκετό. Πρέπει όταν. Και επιστροφή σου κάτι Παπασταθόπουλο. Α, ναι. Όταν οι ελληνικές ομάδες αντιμετωπίζουν μια αγγλική, πρέπει να βλέπουμε λίγο και το γύρω-γύρω. Δηλαδή, η Arsenal φέτος τι στόχους έχει στην Premier League. Τίποτα, μηδέν. Είναι δέκατη. Άρα σημαίνει ότι θα τα δώσει όλα. Λέγεται. Για να προχωρήσει το Europa League, έτσι. Είναι δέκατη η Arsenal στην Premier League. Προλαβαίνει θεωρητικά εξάδα και αυτά κτλ. Αλλά η Champions League είναι σφιχτή να προλάβει. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι το ματσάκι θα το παίξουμε στην αγαπημένη μας στοιχηματική. Στοίχημα.gr. Στοίχημα που είναι και χορηγός του Ολυμπιακού, να το πούμε αυτό. Ναι. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει παιδιά πάρα πολλές επιλογές στοιχηματισμού. Οπότε μπορείτε να μπείτε www.stoichiman.gr να επιλέξετε το στοίχημα που σας ταιριάζει καλύτερα, είτε είναι στα goal, είτε είναι στα corner, είτε είναι στο scorer, είτε είναι στο τελικό αποτέλεσμα, είτε είναι σε handicap. Προσέξτε, ευρωπαϊκό έχει ο στοίχημα. Μην μπερδεύεστε, γιατί κάποιοι μπερδευτήκατε. Δεν έχει ασιατικό handicap, έχει ευρωπαϊκό handicap. Να ξέρουμε και τι παίζουμε. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό αυτό που παίζετε να ξέρετε τι είναι. Σωστό. Λοιπόν, εμείς εδώ θα διαλέξουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από την μέρα που κάνουμε το βίντεο θέματα απουσιών για την Arsenal. Δεν ξέρουμε πώς θα έρθει στο Καραϊσκάκης. Φαντάζομαι ότι θα έρθει με βασικούς. Με αεροπλάνο, εγώ φαντάζομαι. Λογικά δεν θα έρθει. Έχει Μπέρκαμ, δεν έχει τον Μπέρκαμ, οπότε ναι. Ναι, λογικά θα έρθει με βασικούς. Βέβαια έχει μάτς με την Everton την Κυριακή, το οποίο είναι δύσκολο, αλλά αν κρίνουμε από το γεγονός ότι θέλει πάρα πολύ να παίξει, να πάει καλά στο Europa League, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έχει πολλά πράγματα πλέον να διεκδικήσει.
Πιστεύω ότι θα παίξει θα με καλή ενδεκάδα. Δεν θα κάνει προπόνηση ο Καραϊσκάκης. Είναι αυτό το κλασικό μπλαζέ των Άγγλων. Όλοι οι αγγλικές ομάδες το κάνουν αυτό. Κάνουν τελευταία προπόνηση στην Αγγλία, έρχονται εδώ, τα ξύρουν μέχρι το παιχνίδι και πηγαίνουν, μπαίνουν και παίζουν. Θα πάνε στην Ακρόπολη. Γι' αυτό χάνουν όλοι στην Ελλάδα. Είναι η πιο καλή ομάδα για να κοντράρεις εκτός έδρας. Αγγλικές, παιδιά, δεν το ξέρετε αυτό. Αγγλικές ομάδες, σκοτσέζικες. Ιρλανδικές, δεν ξέρω τι. Από την Ουαλία, από την Βόρεια Ιρλανδία. Ναι, ναι, εκεί. Από τα Φερόε, αυτές κόντρα, όλες. Όλες κόντρα, ναι. Δηλαδή θα πάει η Manchester United στο Καζακστάν, θα χάσει. Γιατί είναι έτσι, δεν ξέρω, είναι μπλαζέ, είναι μπέτα πολύ πέρα. Λίβερπουλ στην Ατλέτικο Μαδρίτη τώρα θα χάσει. Δεν θα κερδίσει. Δεν θα κερδίσει, λες εσύ. Εγώ λέω δεν θα κερδίσει. Εντάξει, θα την πάρει ο Σιμεών, να την κάνει έτσι. Την κάνει έτσι, έτσι, έτσι. Μέχρι Ατλέτικο δεν βλέπετε για τη σκυλιά. Λοιπόν, είναι over. Over 2,5 goal, το είπες. Πες το ρε Χρυσόστομε. Over. Over 2,5 goal λοιπόν. 5 στα 6 over φέτος η Arsenal στον όμιλο. Τα 5 από τα 6 δηλαδή πήγαν ψηλά. Και ο Ολυμπιακός στον όμιλο είχε 1, 2, 3, 4 στα 6 over. Θεωρούμε ότι θα πάει ψηλά το match. Ο Ολυμπιακός βγάζει, πετάει από το στόμα του Ολυμπιακού φωτιές. Φωτιές. Είναι πολύ καλό στην επίθεση. Απλώς ο Ολυμπιακός για να βγάλει το over προφανώς πρέπει να σκοράρει και η Arsenal. Αλλά. Όχι, μόνο του το βγάλει. Δεν, εντάξει, λες εσύ, μακάρι να το βγάλει μόνο του. Εγώ δεν είμαι με τις ελληνικές ομάδες. Είμαστε να φέρνουμε βαθμούς στην Ευρώπη. 3-0. Απλώς αν φάει γκολ θα είναι δύσκολο μετά. Την τελευταία φορά που είπα 3-0, ναι. Αν θυμάσαι, την τελευταία φορά που είπα 3-0 με hat-trick Ronaldo βγήκε. Με το Μελίνο. Δεν το θυμάσαι. Βγαίνω και λέω. Α, το Real Atletico. Real Atletico. Ναι, ναι. Λέω 3-0 με hat-trick Ronaldo. Εδώ πάμε το διπλό πάντως. Με hat-trick Ronaldo. Τώρα λέω 3-0. Ναι, με. Όχι με hat-trick. Με 2 γκολ Λαραμπή και ένα. Σισε. Σε μένα. Σε μένα, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εσείς τώρα που επιστρέψαμε και στο YouTube, συνεχίζετε να κάνετε subscribe, share τα βιντεάκια σε όλα τα social media που έχετε, να στέλνετε το μήνυμά σας. Στις ελληνικές ομάδες, δεν μπορώ να πω στις ελληνικές ομάδες, γιατί πρέπει να είμαι Ολυμπιακός. Όχι, δεν απαντώ σε ένα, απαντώ σε αυτόν. Πρέπει να είμαι Ολυμπιακός, δεν μπορώ να πω στις ελληνικές ομάδες. Και φυσικά www.betarades.gr. Μπαίνετε στο site, βλέπετε ό,τι θέλετε πάνω στο στοίχημα. Προγνωστικά, αναλύσεις αγώνων, στοιχηματικές. Να επιλέξετε αυτή που θέλετε να κάνετε την εγγραφή σας και να πάτε ταμείο και με τα δικά μας τα προγνωστικά και με τα προγνωστικά τα δικά σας. Βέβαια. Έτσι. Betarades.gr. Επιστρέψαμε YouTube. Subscribe. Subscribe, share, like, comment. Follow.